Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι του Vape With Us. Είναι ο Στράτος και είναι ο Ντίνος και σήμερα θα σας μιλήσουμε για έναν ακόμα πολύ όμορφο ατμοποιητή, ο οποίος έρχεται ακριβώς στην ώρα του από τη Γερμανία. Έτσι. Είναι MTL ατμοποιητής και είναι ένας από τους καλύτερους, έχει χαρακτηριστεί του είδους του. Mm. Η παράδοση κρατάει πάρα πολλά χρόνια και αυτή τη φορά θα σας δείξουμε τον Gaifun Prime, τον DLC, Diamond Like Coated. Είναι το ακρόνυμο, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ένας από τους καλύτερους ίσως MTL ατμοποιητές. Θα τον κάνουμε unboxing, θα τον στήσουμε και θα κάνουμε ένα review πάνω σε αυτόν τον ατμοποιητή. Έρχεται κατευθείαν από τη Γερμανία, από τη Σφομέστο. Ακριβώς. Το DLC που ανέφερα είναι το Diamond Like Coated. Έχει περάσει δηλαδή μια ειδική επίστρωση πάνω από τα μεταλλά του, δηλαδή πέρα από το ότι είναι ανοξείδωτο ατσάλι η κατασκευή του. Αυτή έχει περάσει μια ειδική επεξεργασία, ούτως ώστε να είναι πιο άφθαρτος και να αντέχει περισσότερο ο ατμοποιητής μας. Ναι. Στην περίπτωση του Special Edition του DLC είναι όλος επιχρυσωμένος, σε αντίθεση με τον Ασημί, ο οποίος το deck του είναι απλά από ανοξείδωτο ατσάλι. Και εκεί πέρα έχουμε ένα πολύ ωραίο deck, δεν αλλάζουν ούτε διαστάσεις ούτε τίποτα. Αλλάζει μόνο ότι εδώ πέρα έχουμε επιχρυσωμένο deck και το coated που έχουμε περάσει από πάνω, δηλαδή την επίστρωση, την ειδική που έχουμε περάσει από πάνω για να τον κάνουμε πιο άφθαρτο. Και πάμε στο unboxing μας. Ανοίγουμε τη συσκευασία. Μέσα από το κουτάκι, το οποίο επάνω έχει τα διακριτικά της εταιρείας, ένα τρισδιάστατο barcode, από πίσω μας λέει πάλι που βρίσκεται η εταιρεία, ότι είναι made designed in Russia, made in Germany, ότι είναι ο Prime Special Edition DLC, στα πλάγια βλέπουμε και άλλα διακριτικά, από κάτω έχει την ταινία ασφαλείας όπως και την από πάνω από την οποία την κόψαμε και μέσα βρίσκουμε το κουτάκι της Σβοεμέστο, πολύ όμορφο, πολύ προσεγμένο. Ωραία. Καθώς το ανοίγουμε, μέσα βρίσκουμε τον ατμοποιητή με προεγκατεστημένο το τζαμάκι του και ένα εξτρά προστατευτικό σε περίπτωση που δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε το τζάμι με τα χαρακτηριστικά πάλι της εταιρείας επάνω χαραγμένα. Μέσα έχει και ένα κουτάκι το οποίο όταν το ανοίγουμε περιέχει τις επιχρυσωμένες βιδούλες μας και όλα τα O-ring που έχει ο ατμοποιητής μας. Καθώς ο ατμοποιητής μας και το μεταλλικό μας περίβλημα είναι εδώ πέρα. Ο ατμοποιητής είναι αυτός εδώ. Στην κάτω μεριά του ατμοποιητή, λοιπόν, βλέπουμε χαραγμένα τα λογότυπα της εταιρείας και το μοντέλο του Prime, το σειριακό του αριθμό. Επίσης, χαραγμένο το λογότυπο είναι πάνω στο επιστόμιο και μέσα στην καμπάνα του ατμοποιητή. Καθώς τον ανοίγουμε και τον ξεβιδώνουμε από την κάτω μεριά, βλέπουμε ότι οι βιδούλες λείπουν, θα βάλουμε δύο μέσα από το σακουλάκι με τα σπέα. Βλέπουμε τα O-ring του, το deck του, την εισαγωγή του αέρα στη μέση, στα πλάγια τις δύο θυκούλες για να κάτσουν τα βαμβάκια μας και ξεβιδώνει και η πάνω μεριά, η οποία γεμίζουμε τον ατμοποιητή μας. Τώρα, θα κουμπώσω τις δύο βιδούλες επάνω στο deck και θα πάμε να κάνουμε ένα στήσιμο. Το βαμβάκι το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε είναι το Fiber & Cotton. Το σύρμα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον ατμοποιητή είναι το MTL Fused Clapton από την Goyology, είναι MTL. Στο αξονάκι μας θα στρίψω σε 2,5 πυρήνα, κόβουμε ένα κομματάκι από το σύρματάκι μας και ξεκινάμε το στρίψιμο σε 2,5 πυρήνα. Κρατάμε σταθερά τη μία μεριά και στρίβουμε αντίστοιχα το σύρμα μας. Έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5, πάω για 6 σπήρες. Ωραία. Λοιπόν, σε 2,5 πυρήνα MTL Fused Clapton έχουμε κάνει 6 σπήρες. Αυτή είναι η αντίστασή μας και θα την κουμπώσουμε πάνω στο deck του Prime. Για το συγκεκριμένο review θα χρησιμοποιήσουμε το Elite Stick Novos. Και περνάμε το αξονάκι μας στο κέντρο. Περνάμε την αντίσταση από μια μεριά της βίδας και σφίγγουμε τη βιδούλα μας, ούτως ώστε να πιάσει την αντίσταση κάτω. Βγάζουμε το αξονάκι και από την άλλη μεριά κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Περνάμε το σειρματάκι γύρω από τη βίδα. Εγώ μου αρέσει να την ασφαλίζω και έτσι στο αξονάκι και βιδώνουμε αντίστοιχα τη βιδούλα μας
μέχρι να σφίξει. Τσακ. Ωραία. Αφού σφίξουμε τις βίδες, κόβουμε τις άκρες μας. Είτε έτσι, είτε παίρνουμε το κοφτάκι μας και την κόβουμε σύριζα. Πολύ ωραία. Τώρα, τη φέρνω στο κέντρο για να χτυπάει ο αέρας ακριβώς κάτω από την αντίσταση και τη σηκώνω ελάχιστα πιο πάνω από τον deck. Οπότε η αντίστασή μου θέλω να είναι κεντραρισμένη εδώ και λίγο σηκωμένη. Εδώ είναι η αντιστασούλα μου. Είμαι έτοιμος να πάω να κουμπώσω το ταγκάκι επάνω και να το σφίξω. Τώρα, στο ταγκάκι επάνω υπάρχουν κάποιες μικρές οπές. Αυτές οι οπές είναι ο έλεγχος υγρών του ατμοποιητή. Όταν το κλείσω και συνεχίσω να το βιδώνω, βλέπω ότι κάποια στιγμή σταματάει, δεν πάει άλλο. Αυτό σημαίνει ότι έχουν κλείσει εντελώς τα υγρά. Ωραία, όταν είναι εντελώς κλειστά τα υγρά, είμαστε πανέτοιμοι για να γεμίσουμε. Βάζουμε το υγράκι μας μέσα, γεμίζουμε μέχρι πάνω τον ατμοποιητή και μετά κουμπώνουμε το πάνω κομμάτι, το καπάκι που θα κλείσει τον ατμοποιητή μας. Και εδώ πάλι μου αρέσει πάρα πολύ να βρέχω τα λαστιχάκια, ούτως ώστε να μπορώ να τον ανοίγω ανά πάσα στιγμή πολύ εύκολα. Οπότε χρειάζεται λίγο γλυκερίνη, λίγο υγράκι πάνω στα λαστιχάκια μας για να δουλευτούν και να παίζουν άψογα. Αφού το βιδώσουμε, τσακ, μετά ανοίγουμε τα υγρά μας. Τα υγρά πώς τα ανοίγουμε? Βάζουμε σήμα το λογότυπο, δηλαδή βάζουμε το δάχτυλό μας και ξέρουμε ότι εδώ είναι το λογότυπο και το κάνουμε δύο περιστροφές. Τώρα έχουμε κάνει τη μία. Και τώρα έχουμε κάνει τη δύο. Με το που κάνω τις δύο περιστροφές, βλέπω ότι αρχίζουν και βγαίνουν οι μπουρμπουλίθες από δεξιά-αριστερά, οπότε έχουμε κανονική τροφοδοσία. Ωραία. Για να ελέγξουμε την εισαγωγή του αέρα, θα τραβήξουμε το δαχτυλίδι προς τα πάνω και θα παρατηρήσουμε ότι εδώ πέρα κάτω έχει διάφορες μικρές αμοιχές. Δηλαδή, εδώ έχει μία τρυπούλα ο ατμοποιητής, εδώ έχει δύο τρυπούλες, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Μέχρι έξι τρυπούλες αέρας έχει ο ατμοποιητής. Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε λοιπόν τη ροή του αέρα, θα πρέπει να είναι ανοιχτά τα υγρά, γιατί όταν είναι κλειστά δεν σηκώνεται το κομμάτι που ρυθμίζει τον αέρα. Οπότε θα πρέπει να είναι ανοιχτά τα υγρά μας, σηκώνουμε το κομμάτι, το πηγαίνουμε στις τρυπούλες που θέλουμε. Όσο αυξάνεται ο αριθμός από τις τρυπούλες, αυξάνεται και το μέγεθος της διατομής του αέρα και το κατεβάζουμε εκεί πέρα που θέλουμε. Το επιστόμιο είναι το τελευταίο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να σας πω. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι με χαραγμένο το λογότυπο της Βοεμέστο και έρχεται σε δύο κομμάτια. Είναι αυτό. Και έρχεται σε δύο κομμάτια. Δηλαδή, αν ξεβιδώσουμε το πάνω κομμάτι, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε είτε με κάποιο Ultem Extra επιστομιάκι, είτε με κάποιο της εταιρείας μεγαλύτερο ή μικρότερο. Υπάρχουν δύο διαφορετικές επιλογές πέρα από αυτό. Αφού το ξεβιδώσουμε, μετά μπορούμε να βάλουμε στη θέση του το καινούριο που μας αρέσει. Και εδώ πέρα μου αρέσει πάλι να βρέχω λίγο τα Onyx με υγράκι, ούτως ώστε να μπορώ εύκολα να το ασφαλίσω και να τα απασφαλίσω από τον ατμοποιητή μου. Το βάζω επάνω, σκουπίζω λίγο το υγράκι μου και έχουμε τελειώσει με το στήσιμο. Ήταν κάτι πολύ γρήγορο, είναι πολύ εύκολο θεωρώ ατμοποιητή στο στήσιμο και θα περάσουμε τώρα με τον Τίνο να τον δούμε πώς ατμίζει και να κάνουμε ένα review και το υγρό. Το οποίο υγρό που χρησιμοποίησα εγώ στη συγκεκριμένη στιγμή είναι το El Rodeo από την 8Ball. Είναι ένα καπνικό με απαλή καραμέλα και με μία νότα από ξηρούς καρπούς. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε στήσει και τι έχουμε κάνει. Έχουμε ανεβάσει τα βάτ στα 18. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο πώς, τι κάναμε και πώς ατμίζει. Το
Το υγρό, όπως είπαμε, είναι το El Rodeo από την Cloud Monkeys. Μεστή τσιγαρίσια τζούρα, smooth μου έρχεται ο αέρας στο στόμα και μου αποδίδει πάρα πολύ καλά το καπνικό με την καραμέλα. Την υπόνοια από τους ξηρούς καρπούς δεν την καταλαβαίνω, αλλά ένα απαλό καπνικό για all day μπορώ να πω με καραμέλα μου έρχεται και μου κάθεται πάρα πολύ καλά. Ο ατμοποιητής πώς φαίνεται σαν τζούρα, δηλαδή πώς σου ανεβάζει τον αέρα, δηλαδή. Εντάξει, είναι ένα αριστούργημα το συγκεκριμένο. Σαν υγρό μου κάνει για all day απαλό καπνικό. Εμένα μου έβγαλε δηλαδή μία απαλή καραμέλα με ένα καπνικό στοιχείο. Το ξηροκάρπι δεν το κατάλαβα πάρα πολύ, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο υγρό. Πιστεύω εμέσως το βγάζει από τους καλύτερους ατμοποιητές και συγκεκριμένα για τον Prime. Είναι από τις παλιότερες εταιρείες που βγάζουν high-end ατμοποιητές και ειδικά στο κομμάτι του MTL, του τσιγαρίσου ατμοποιητή δηλαδή. Την έχουμε δει να επιχειρεί και πιο αερά τους, αλλά κυρίως ειδικεύεται στους τσιγαρίσους ατμοποιητές. Όχι, πάμε βαθμολογία νομίζω. Βαθμολογία και εγώ. Τα υπόλοιπα είναι τέτοια. Για το El Rodeo, το Cloud Monkeys, όπως είπαμε το υγρό που βάλαμε, είναι σίγουρα για καθημερινό γύρω στα 7,5 με 8, εγώ θα έβαζα. Ωραία. Εγώ θα το έδινα ένα 8,5 γιατί δεν με κούρασε. Δηλαδή αυτό που γεύτηκα θα μπορούσα να το κάνω όλη μέρα χωρίς να με κουράζει. Οπότε εμένα μου αρέσουν τέτοιου είδους καπνικά υγρά, και ειδικά σε τσιγαρίσους ακουπιητές, που μπορείς να τα κάνεις όλη μέρα, μου αρέσουν πάρα πολύ και δεν σε κουράζουν. Οπότε το βάζω ένα 8,5 και το για τον Prime. Για τον Prime, εγώ επειδή τους έχω λατρεία τους Καϊφούν από πολύ παλιά και επειδή δουλεύουν συνεχόμενα και ασταμάτητα, δηλαδή το χρησιμοποιώ, έχω το ανασημένιο, όχι το DLC, και το χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση. Πραγματικά με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο και στα συστήματά του το πόσο εύκολο είναι στον έλεγχο υγρών του. Εγώ θα του βάλω ένα 9,5. Αυλαβή 9,5 στον Prime. Εσύ. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο. Δεν είμαι τόσο πολύ στο MTL, το ξέρει ούτω ή αλλιώ. Για τσιγαρίσιο ατμοποιητή με σωστά ρεύματα, με σωστό airflow, juice airflow και όλα, είναι σίγουρα γύρω στο 8,5. Ναι. Για μένα. Σου άρεσε. Σίγουρα, ναι. Ναι. Δηλαδή μπορείς, άμα θες μία, να ξεφύγεις από το τόσο ντουμάνι ναι. και να σου δίνει πιο πολύ την αίσθηση του τσιγάρου, είσαι για εδώ, ναι. Δηλαδή 8,5 αβλεπή, ναι. Για high-end ατμοποιητής και τα λεφτά που κυκλοφορεί στην αγορά, πιστεύω ταξίζει, πραγματικά ταξίζει. Ναι, εντάξει, είναι high-end, είναι, συμβόημέστο. Ναι. Και ο συγκεκριμένος ειδικά που έχει και την ειδική επεξεργασία που έχουμε το πει, DLC όπως είπαμε. Το DLC, ναι, πραγματικά πιστεύω ότι όντως είναι αριστούργημα. Βέβαια δεν τον έχουμε δοκιμάσει, να δούμε αν όντως αντέχει όσο λέει, αλλά δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ η εταιρεία τόσα χρόνια που είναι στον χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε το επεισόδιο μας, ένα subscribe στο κανάλι μας και να βάλετε και το καμπανάκι που έχει εκεί πέρα δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.